Η παρουσίαση του βιβλίου λοιπόν θα γίνει αύριο το βράδυ στην Βέρεια, σε εκδήλωση που διοργανώνει η Εύξηνος Λέσχη Βέρειας αλλά και ο Σύλλογος Ευστάθιος Χωραφάς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Εύξηνου Λέσχης, ο κύριος Παύλος Σαριμιχαηλίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Σαριμιχαηλίδη, και σας ευχαριστώ. Για να πούμε λοιπόν για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση, την οποία προγραμματίζεται για αύριο, για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Ναι, η εκδήλωση είναι αύριο το βράδυ στις 7 το απόγευμα στις 6 ώρα στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας. Για το βιβλίο, όπως αναφέρατε, θα προλογίσει ο συγγραφέας, ο δημοσιογράφος, ο Ζήσης ο Πατσίκας. Και στο καλλιτεχνικό κομμάτι που το σκέλος λίρα θα παίξει ο Νίκος ο Κωστοβλίδης και θα τραγουδήσει η Μαρία Δεμερτζίδου. Η συνδιοργάνωση της παρουσίασης του βιβλίου είναι από την Εύξηνο Λέσχη Βέρειας, από τον Σύλλογο Ευστάθιος Χωραφάς της πατρίδας, η εκδόση σε ώρα, η Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέρειας και το βιβλιοπωλείο το Ηλιοτρόπιο. Είναι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ένα βήμα που δίνεται σε μια συγγραφέα η οποία κατάγεται από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και η οποία εκφράζει σε αυτό το βιβλίο την προσωπική ιστορία της οικογένειάς της. Δηλαδή, μιλάει για ιστορίες τις οποίες έχουν ζήσει πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι ζουν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν έρθει από εκείνες τις περιοχές. Σωστά, όπως γνωρίζουμε όλοι, η περιοχή, η Βόρεια Ελλάδα, είναι όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος που ήρθε τότε από την πατρίδα, κατασταθήκαν στις περιοχές του Βορείου Ελλάδος. Και μία είναι από τις πολλές ιστορίες που υπάρχουν, μία ιστορία είναι και αυτή της κυρίας Γιώτας Ιωαννίδου και θα παρουσιάσουμε το βιβλίο αύριο και στη Βέρεια. Προσκαλούμε τον κόσμο να είναι εκεί, να στηρίξει την εκδήλωση αυτή. Και όπως έχω πει και άλλη φορά, ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν είναι μονάχα για τους χώρους, είναι και συμμετέχουν και σε άλλα πολιτιστικά γεγονότα και του Δήμου και της πόλης που βρισκόμαστε. Και οι συγκεκριμένοι βεβαίως σύλλογοι για τους οποίους μιλάμε, και η Εύξηνος Λέσχη αλλά και ο Ευστάθιος Χωραφάς, έχουν αποδείξει ακριβώς αυτό που λέτε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Καληνύχτα.